πληροφορίες ανέφεραν ότι σε σχολείο των Χανίων υπήρξε κάποιος τσακωσμός, έτσι, κάποια λογομαχία ανάμεσα σε μαθήτριες. Φαίνεται ότι χρειάστηκε να φτάσει ασθενοφόρο στο σημείο στο οποίο έγινε ο διαπληκτισμός αυτός και να παραλάβει την μία μαθήτρια και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας διευκολύνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο κύριος Τερζάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Τερζάκη. Καλησπέρα, κύριε Σοκιανίδη. Καλησπέρα. Σας ζητήσαμε να είστε κοντά μας λόγω του ότι άρχισαν να διαρρέουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες έλεγαν λόγω ακόμη και για σοβαρό τραυματισμό μιας μαθήτριας. Και για να είμαστε ακριβείς, ποιες είναι οι πληροφορίες που φτάνουν σε εσάς, τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλώντας και νωρίτερα, μου είπατε ότι καταρχήν το περιστατικό έχει γίνει εκτός σχολικού συγκροτήματος, ανάμεσα σε μαθήτριες, ναι μεν. Και ποιες είναι οι πληροφορίες οι οποίες έχουν έρθει σε εσάς. Κοιτάξτε, κύριε Σοκιανέλη, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το παιδί είναι μια χαρά. Ωραία. Έτσι, δηλαδή ο διευθυντής εκπαίδευσης επικοινώνησε με τη μητέρα και έκανε κάποιες προληπτικές εξετάσεις στο νοσοκομείο Χανίων το παιδί. Δεν ήταν τίποτα και επέστρεψε σπίτι. Αυτό είναι το πρώτο. Ξεκινάμε παιδί. Λοιπόν από αυτό το οποίο έχει και ιδιαίτερη σημασία, η υγεία του παιδιού. Έτσι. Σημαντικό. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά το περιστατικό, αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που μας είπε και η διευθύντρια του σχολείου είναι ότι έγινε ένας τσακωμός μεταξύ κάποιων κοριτσιών την ώρα που είχαν σχολάσει τα παιδιά, έτσι, εκτός σχολείου δηλαδή. Το ένα παιδί ένιωσε μια αδιαθεσία, έκατσε κάτω και κάλεσαν τον ασθενοφόρο. Έτσι, άρα μικρό. Τα παιδιά δεν πιάστηκαν στα χέρια, έτσι ένιωσε απλά μια διαθεσία του ένα κορίτσι. Κοιτάξτε, ναι, δεν ξέρω ακριβώς κάτω από ποιες συνθήκες ένιωσε διαθεσία. Ένας τσακωμός έγινε. Αν υπήρξε χειροδικία ή αν είχαμε χτυπήματα, δεν το ξέρουμε, αλλά από ό,τι είπε και η εξέταση του νοσοκομείου, φαίνεται ότι δεν έχει το παιδί κάτι. Τώρα, η διευθύντρια από αύριο θα ερευνήσει το περιστατικό, θα κουβεντιάσει με τα παιδιά, θα το συζητήσουν στο Σύλλογο Διδασκόντων και θα πάρουν τα κατάλληλα μέτρα, είτε παιδαγωγικά είτε και τιμωρητικά, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, για να αποκατασταθεί η λειτουργία του σχολείου. Ναι, γιατί σίγουρα είναι διαφορετικό να μιλάμε για μια περίπτωση όπου ένα παιδί ένιωσε απλά διαθεσία και σίγουρα διαφορετικό αν έχει προηγηθεί και κάποια χειροδικία. Ακριβώς. Γι' αυτό και το ερώτημα το δικό μου, κύριε Τερζάκη. Ναι. Έτσι είναι πολύ σωστά το ερώτημα, κύριε Σοκιανέκη. Οι συνθήκες παίζουν βέβαια το ρόλο τους. Τώρα, εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά, το παιδί δεν έχει κάτι ευτυχώς. Τα υπόλοιπα τώρα είναι θέμα του σχολείου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στα Χανιά να τα διερευνήσουν και να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Μάλιστα, εμείς να πούμε ότι ευχή όλων είναι να μην υπάρχουν περιστατικά σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της χειροδικίας μέσα στα σχολεία. Και όταν λέω μέσα στα σχολεία και σε εισαγωγικά το μέσα, γιατί ακόμη και αν έγινε έξω από σχολείο, όταν μιλάμε για συμμαθήτριες, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό αυτομάτως αφορά και το σχολείο. Να υπάρχουν έτσι πιο ήρεμοι τόνοι και ανάμεσα στα παιδιά και να μην φτάνουμε σε περιστατικά χειροδικίας, επαναλαμβάνω, εφόσον πρόκειται για κάτι τέτοιο σε αυτή την περίπτωση. Το παιδί είναι σπίτι του, είναι καλά στην υγεία του. Αυτό έχει σημασία για τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μεταφέρατε. Να είστε καλά, κύριε Σκιανάκη. Γεια σας.